Καλησπέρα φίλες και φίλες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή No Subject. Μια εκπομπή. Μια εκπομπή χωρίς αντικείμενο και δομή. Είναι απλά η σκέψη μου την προηγούμενη εβδομάδα σε random σειρά. Με λίγα λόγια, θα κράζω τα πάντα. Αυτό που ακούς είναι το μόνο που ξέρω. Όταν κάνω παύση, με χανούν οι μπάτς. Σαν να βάλα κώδικο για GTAV. Επιστρέφω για το απόλυτο. Moonwalk χορεύω στο παρκέ μου ξυπόλυτος. Και πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής για σήμερα. Cringe άνθρωποι. Νομίζω είμαι ο μόνος που μισεί τους cringe ανθρώπους. Τους έχουν πει διαφορετικούς. Τους έχουν πει cute. Έχουν πει ότι βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά. Έχουν πει ακόμα ότι το χιούμορ τους είναι τόσο ξεχωριστό που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Όχι, φίλες και φίλες. Οι cringe άνθρωποι είναι απλά κοινωνικά απροσάρμοστοι. Όπως το λέω, κοινωνικά απροσάρμοστοι. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ λέω να τους βάλουμε σε κέντρα καταναγκαστικής εργασίας και να δουλεύουν για όλους τους υπόλοιπους. Θα ανθείς και η οικονομία. Και για να μην παρεξηγηθούμε, αυτός και αυτός είναι cringe. Αυτός και αυτός είναι ψυχούλες. Όπως καταλάβατε, η εκπομπή είναι gay friendly. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Για όλους τους φίλους που είναι fan των super hero movies. Spoiler alert. Η μάνα σας έχει γκόμενο. Αλλά πέρα από αυτό, με έχετε κουράσει πάρα πολύ. Έχει πεθάνει ο Iron Man. Έχει πεθάνει η Black Widow. Κάποια στιγμή πέθαναν οι μισοί Avengers. Και δεν έχει πεθάνει ακόμα ο Batman. Ο Batman είναι ο μεγαλύτερος πατήφλωρος που υπάρχει σε super hero movie, ok? Ναι, αλλά ο Batman είναι ο δίκαιος εκδικητής. Ναι. Και ο Joker είναι ο άδικος δολοφόνος. Μαντέψτε με πιανού τη μάνα θα κοιμηθεί σήμερα ο Joker. Αυτό με τις μάνες από πού προέκυψε? Από τη μάνα. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Επικαιρότητα. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην κατάσταση με την καραντίνα. Μετά θα λογαριαστούμε. Θα τους κλάσετε τα... Τι θα λογαριαστούμε ρε, κάτσε τώρα σπιτάει και φάει τα κονφλέικ σου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον λατρεύω. Επόμενο. Τσιόδρας. Ένας γλυκύτατος κυριούλης που νοιάζεται για την υγεία μας. Ρε, εντωμεταξύ, αυτός δεν είναι που έκανε τη ζωή δύσκολη πριν λίγα χρόνια στις οροθετικές. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν γαμάει λίγο αυτό το σκετσάκι που κάνουμε και καλά off camera, ε. Λάγκα. Δεν είμαστε καθόλου αριστεροί. Σέρχιο Ραούχο. Πεχτάρα ή η έννοια του παλτού? Η έννοια του παλτό. Δεν σε πληρώνω για να μην διορθώνεις. Δεν με πληρώνεις. Τι να λογαριαστείτε, ρε βλάκα αμάδες. Έχετε να λογαριαστείτε από τότε που είπατε όχι στη μαμά σας για να μην σας ζεστάνει το γάλα γιατί πέτσωνε. Και πάμε στη μουσική. Με νέο δίσκο Sky of Lospa. Και συγκεκριμένα, στο τραγούδι Make Tube, κάποια στιγμή ακούγεται η φωνή του Lex και μας υπενθυμίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να πληκτρολογίζουμε το ένα χέρι. Με νέο δίσκο Sky και ο Jamal. Αυτός ο δίσκος πριν βγει, έκανε στην καριέρα του Jamal ότι κάνει χρυσή αυγή τόσα χρόνια στον δρόμο. Έλειπε. Μήπως το τελευταίο είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Γιατί? Μήπως θα έπρεπε να πεις τάφη ήταν η λάμδα. Γιατί? Γιατί το ξέρει η πλατεία. Να λογαριαστούμε, ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Ρε! Ο μόνος λογαριασμός που θα δεις είναι αυτός του Φρέντο Καπουτσίνο στο Χασάν. Νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Casa de Papel. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε να φανεί πιστικό ότι πετάμε 20 εκατομμύρια ευρώ στο κέντρο της Ισπανίας, δηλώνει ο σκηνοθέτης. Είδατε, κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από εσάς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε δήλωση απευθυνόμενο σε όλους τους γιατρούς της Ελλάδας, λέγοντας: Αν δεν μιλάς στο σλάνγκ, δεν είσαι με εμάς. Ο Ηλίας Ψινάκης κατηγορείται πάλι για το μάτι. Πως ήταν αδιάφορος και άργησε, λέει. Αν είσαι στο βουνό και παλεύεις με τα χιόνια, προφανώς θα αργήσεις. Είστε λίγο υπερβολικοί. Παπάς έκανε λειτουργία από την πίσω πόρτα της εκκλησίας για γονείς και παιδάκια. Και οι λέξεις πίσω πόρτα και παιδάκια δεν είναι καθόλου τυχαίες. Παράνομα σουβλίσματα και κατανάλωση εντέρων σε όλες τις ταράτσες της Αθήνας το Πάσχα. Τα μεξικάνικα καρτέλ ήρθαν επιτέλους στην Ελλάδα. Άντε γιατί έχουμε καιρό να δούμε ένα ποιοτικό κοκορέτσι. Ψινάκης approved. Και πάμε σε ένα βίντεο. Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Φτάσαμε ως εδώ γιατί μας φέρατε κι εσείς εδώ. Οι θεατές από εκεί ψηλά. Δεν τέλεσατε έγκλημα μόνον διαπράξεως που μας ψηφίσατε ως ανάξιους διαδόχους πανάξιων προγόνων, αλλά και διαπαραλήψεως. Μάλιστα κύριε, διαπαραλήψεως. Διότι ανεχόσασταν όλα αυτά τα χρόνια, μην πω... Ενθαρρύνατε κιόλας το βουλημικό σαράκι της εξουσίας να κατατρώει το τίμιο ξύλο της ίδιας σας της συνείδησης, της ίδιας σας της ψυχής. Η ηθική κρίση των λαών δεν παρουσιάστηκε μια νυχτή. Εννοείται πως όχι. Τα πάντα ξεκινούν από τις αξίες.
Σκιαδαρέσει ή ηθοποιάρα. Λεμονί, φάει ένα sneakers, κάνει σαν τύπο όταν πεινάς. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Αυτός ο φάκελος είναι άδειος και ο Στάλιν είναι ο μπαμπάς σας. Κάνω παύση, με χάνουν οι μπάτσι. Σαν να βάλα κώδικο για GTAV. Επιστρέφω για το απόλυτο. Μου γκο κορεύω στο παρκέ μου ξυπόλυτος.